Κυρίες και κύριοι, στον Δήμο Θερμαϊκού, ο κύριος Γιάννης Μαυρομάτης, ο Δήμαρχος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι αντιμετώπισε και ο Δήμος Θερμαϊκού έντονα προβλήματα από την κακοκαιρία. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ποια είναι η κατάσταση καλησπέρα αυτή την ώρα? Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση αυτή την ώρα, κύριε Δήμαρχε? Αντιμετώπισε μια σφοδρή κακοκαιρία, μια χιονοθύελα απερίγραπτη, σε πολύ μεγάλο μέγεθος έπληξε όλο τον Δήμο μας, από άκρη σε άκρη, και είναι μεγάλος ο Δήμος, 130.000 στρέμματα, με πάρα πολλές χαρακτηριστικές κατοικίες, αγροτικές περιοχές, όπου από την πρώτη όλη στιγμή, από την Παρασκευή δηλαδή, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη κακοκαιρία. Ανοίχτηκαν οι δρόμοι, από το Σάββατο κανονικά υπήρχε η συγκοινωνία, και έχουμε θέματα όμως σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. Ξέρω ότι όλοι οι δημότες θα θέλανε μπροστά και από το σπίτι τους να ήταν όλοι καθαρισμένοι οι δρόμοι, όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Πάνω από 20 μηχανήματα δουλεύουν ακατάπαυστα από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να καθαριστούν οι δρόμοι, περιοχές ώστε να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση οι κάτοικοι στη μετακίνησή τους, να μην χαθεί κάποιο μεροκάματο από κανέναν συμπολίτη μας, και σε μεγάλο βαθμό είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Συνεχίσουμε και αύριο για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα που θέλουμε, την καλή εικόνα του Δήμου, και σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα που βγαίνω στο σταθμό σας, ήδη 7 μηχανήματα είναι στους δρόμους σε δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα, διότι υπάρχει παγετός. Δηλαδή έχει πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός, υπάρχουν σημεία επικίνδυνα και πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Ακριβώς. Αύριο πρωί-πρωί, δηλαδή από τις 5 η ώρα, θα υπάρχουν οχήματα που θα ρίξουν αλατόνερο και αλάτι στους δρόμους, ώστε η πρόσβαση με τα λεωφορεία του ΑΣ, αλλά και το ΙΟΤΑΧΗ, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στο Δήμο Σάρ. Υπήρξε πρόβλημα που καταστάθηκε σε 3 σημεία Αγία 30 Επανομή και Νέα Μηχανιώνα. Και από αύριο μάλιστα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα σχολεία, τα οποία ήδη τα θερμαίνουμε, ώστε να φιλοξενήσουν την Τρίτη τους μαθητές σε ζεστούς χώρους. Αύριο θα δώσουμε βαρύτητα στις αυλές των σχολείων και όχι μόνο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.